Ήλπιζα ότι τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών, ο κύριος Σαμαράς θα αποκτούσε αίσθηση της κατάστασης. Ότι θα μπορούσε να κινηθεί στο επίπεδο υπευθυνότητας που αρμόζει στην οριακή και κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα επαναλάμβανε την απειλή για συνεχείς διαλύσεις της Βουλής και αλλεπάλληλες εκλογές, δεν θα επαναλάμβανε δηλαδή την απειλή για διάλυση του κράτους και της οικονομίας. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Χθες όμως ο κύριος Σαμαράς τα επανέλαβε όλα αυτά. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Ο κύριος Σαμαράς εκφώνησε χθες έναν πολιτικό λόγο που έρχεται από το βαθύ κομματικό παρελθόν, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, αλλά ζωνικό, με μισόλογα υποσχέσεων και όχι με ένα ολοκληρωμένο και υπεύθυνο σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου. Ένα και μόνο επίτευγμα εμφάνισε χθες ο κύριος Σαμαράς, το PSI, την δραστική μείωση του χρέους, την δραστική μείωση των ετήσιων τόκων που βαραίνουν τον προϋπολογισμό της χώρας μας, την ελάφρυνση του ελληνικού λαού. Εμφάνισε δηλαδή ως επίτευγμά του αυτό που πετύχαμε ο Λουκάς Παπαδήμος και εγώ ως Υπουργός Οικονομικών με τον κύριο Σαμαρά απόντα, παρά την πρόσκλησή μας να μετάσχει ενεργά στη διαπραγμάτευση. Ή μάλλον όχι απόντα, επιμελώς κρυπτόμενο πίσω από μένα, που ως Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών η Νέα Δημοκρατία μου έδωσε και αυτή ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Απέναντι σε αυτήν την αντίληψη της μικροκομματικής αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, εμείς αντιτάσσουμε την στρατηγική της αυτοδύναμης Ελλάδας. Μια συμμαχία υπευθυνότητας, ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων και αλληλεγγύης. Και καλούμε προσωπικά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να αγωνιστεί μαζί μας, να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να προστατεύσουμε τις μεγάλες ισίες του ελληνικού λαού, να δώσουμε νόημα και προοπτική στις ισίες αυτές, για να φτάσουμε όλοι μαζί ασφαλείς στην οριστική υπέρβαση της κρίσης.